Είναι χαρά και τιμή συνάμα να έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Άγγελο Δανιηλίδη, ο οποίος είναι ιατρός μαιευτήρας, χειρουργός, γυναικολόγος και αναπληρωτής καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατρέ μου, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα κύριε Ορφανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, η οποία με γεμίζει με πολύ χαρά και καλημέρα και στους ακροατές σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί θεωρούμε ότι όλα όσα έχετε να μας πείτε θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και για μας και για τους ακροατές μας. Ας ξεκινήσω από κάτι που φαντάζομαι απασχολεί πολύ τον κόσμο όλο το τελευταίο διάστημα, έλεο πανδημίας. Μία γυναίκα ή καλύτερα ένα ζευγάρι που θα αποφασίσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι ή που διανύει ήδη τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, θα έχει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας του κορονοϊού, γιατρέ μου? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Κακά τα ψέματα, είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας και βεβαίως μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην οικογένεια και στην εργασία μας και γενικώς και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση, που είναι πάρα πολύ ωραία και εύστοχη και ουσιαστικά αφορά δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Τους ανθρώπους, τους νέους που σκέφτονται να κάνουν ένα παιδί και τους ανθρώπους που ήδη είναι στη φάση της εγκυμοσύνης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ό,τι ισχύει για τον υπόλοιπο πληθυσμό ισχύει και για αυτές τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Όσον αφορά, θα ξεκινήσω από τις έγκυες. Με τις έγκυες ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί και περιμέναμε αρκετούς μήνες για να έχουμε δεδομένα και αποτελέσματα έγκυρα, τα οποία θα μας βοηθούσαν να δώσουμε καλύτερα κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες έχουν μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας. Όλες οι έγκυες θα πρέπει να προστατεύονται από τον κορονοϊό, να τηρούν τα μέτρα όπως όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και βεβαίως να εμβολιάζονται. Να εμβολιάζονται όπως εμβολιάζονται όλες οι γυναίκες, άσχετα αν είναι έγκυες ή όχι. Και αυτό ουσιαστικά το κριτήριο είναι μόνο η ηλικία. Δηλαδή ποιο εμβόλιο θα κάνουν, τι ώρα θα το κάνουν και όλα αυτά, εξαρτάται καθαρά από την ηλικία τους. Βέβαια για τις έγκυες έχουμε έναν εντός εισαγωγικών περιορισμό από την άποψη ότι έχουμε δεδομένα για συγκεκριμένα εμβόλια τα οποία θεωρούνται πιο ασφαλή. Οπότε εκεί έχουμε μια διαφοροποίηση. Η αλήθεια είναι, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, αυτό που είχε φτάσει είναι ότι οι έγκυες δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε τώρα, γιατρέ. Επομένως, τώρα τα δεδομένα λένε κάτι διαφορετικό, ε? Τα δεδομένα ποτέ δεν έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να εμβολιαστούν. Απλά δεν μπορούσαμε να πούμε όμως και ευθέως ότι πρέπει να εμβολιαστούν και είναι απολύτως ασφαλές. Πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες ακόμη και να έχουμε δεδομένα από εκατοντάδες χιλιάδες έγκυες γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως σε χώρες του εξωτερικού και βεβαίως και στη χώρα μας πλέον, για να έχουμε έγκυρα δεδομένα. Οι οδηγίες μέχρι πριν από μερικούς μήνες έλεγαν ότι σαφέστατα έγκυες οι οποίες ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να εμβολιάζονται. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι οδηγίες που είχαμε μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Πλέον όμως τα δεδομένα λένε ότι όλες οι έγκυες θα πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατευτούν όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι από τον κορονοϊό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτό που είναι ένα πρώτο βασικό και πολύ σημαντικό δεδομένο από τα χείλη του πλέον ειδικού και νομίζω ότι αυτό θα ακουστεί και σε όλες τις κοπέλες που διανύουν ήδη τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης και σε αυτές που επιθυμούν να κάνουν παιδάκι για το επόμενο διάστημα. Προφανώς και βεβαίως για τις κοπέλες που σκέφτονται να τεκνοποιήσουν, το εμβόλιο ουσιαστικά δεν παρεμβάλλεται σε κάτι όσον αφορά το σχεδιασμό τους, απλά είναι μια ασπίδα προστασίας ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Αυτά που ακούω, γιατί προφανώς υπάρχουν εύλογες ερωτήσεις, γιατί και ο κόσμος διαβάζει, προσπαθεί να ενημερωθεί. Δυστυχώς κάποιες φορές ή διαβάζουμε κάτι, δεν το διαβάζουμε ολόκληρο, δεν το αντιλαμβανόμαστε ή διαβάζουμε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αληθές. Δεν έχει καμία σχέση το εμβόλιο, παραδείγματος χάρη, με τη γονιμότητα ή κάτι άλλο που ακούμε. Είναι όπως όλα τα εμβόλια που κάνουμε, απλά ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο και θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε ώστε να
είμαστε ασφαλείς. Τώρα, κύριε καθηγητά, ακριβώς αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου και νομίζω μου δίνετε την καλύτερη πάσα που λέμε και στα αθλητικά. Μιλήσατε για την υπογονιμότητα. Τη συνδυάσατε με το εμβόλιο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παραπάνω. Να ρωτήσω, μιας και νομίζω είστε ο καθηγητής αρμόδιος για να μας απαντήσετε, το κομμάτι της υπογονιμότητας πόσο έχει επηρεαστεί αυτή την περίοδο του 1,5 χρόνου που διανύουμε την πανδημία και γενικότερα βλέπετε εσείς να υπάρχουν εξελίξεις αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα, μιλάω πάντα για τη χώρα μας. Όσον αφορά γενικώς την υπογονιμότητα, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά περίπου το 10-15% των νέων ζευγαριών. Σαφέστατα στη χώρα μας έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό το τομέα. Θα τολμούσα να πω ότι ειδικά στη χώρα μας βρίσκονται επιστήμονες ειδικοί στο συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι είναι παγκοσμίως γνωστοί και γενικώς τα στατιστικά αποτελέσματα που έχουμε στη χώρα μας όσον αφορά τις επιτυχίες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο φυσικά έχει πολλές παραμέτρους, είναι στις πλέον υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε αυτό το γενικότερο θέμα το οποίο απασχολεί ένα μέρος του πληθυσμού διαχρονικά. Έχουμε νεότερες εξελίξεις για την αντιμετώπιση όλο και πιο δύσκολων περιστατικών και θεμάτων που αφορούν τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα ή και το συνδυασμό των δύο. Από εκεί πέρα σαφέστατα αυτή η ιδιαίτερη περίοδος που βιώσαμε με τον κορονοϊό επηρέασε και αυτό το κομμάτι, καθώς είχαμε δυσκολία ειδικά τους πρώτους μήνες ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Σας θυμίζω ότι για ένα διάστημα ακόμη και οι ιατρικές πράξεις είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας τα αναγκαία όσον αφορά το επίγον της κατάστασης. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε ιατρικές πράξεις που αφορούσαν ακόμη και την εξωσωματική για κάποιο διάστημα, γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια με τον κορονοϊό. Βεβαίως αυτά τώρα τα ξεπεράσαμε και βοήθησε και το εμβόλιο βέβαια σε αυτό, όπως επίσης και τα διαγνωστικά τεστ που κάνουμε τώρα. Οπότε σιγά σιγά επανερχόμαστε στην κανονικότητα και μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Έχω τώρα και μια άλλη απορία, μιας και αναφερθήκατε στον όρο κανονικότητα που έχουμε ακούσει πολλές φορές όλο το τελευταίο διάστημα. Αλήθεια, βλέπετε μέσα από την εμπειρία σας και από τη θέση σας φυσικά, βλέπετε να επιστρέφουμε σε αυτήν την κανονικότητα όπως την είπατε και εσείς σύντομα ή θα μας γίνουν βίωμα και θα μας μείνουν εντός αγωγικών συνήθειες του κορονοϊού και τα επόμενα χρόνια, γιατρέ μου? Κοιτάξτε, καλό είναι να μας μείνουν κάποιες συνήθειες όσον αφορά την υγιεινή και την προστασία που θα πρέπει να, τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ακολουθεί ο καθένας μας, έτσι. Κάποια μέτρα θα πρέπει να τηρούμε. Οι απλές συνήθειες τήρησης της υγιεινής, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, εγώ γενικώς είμαι αισιόδοξος. Πάντοτε πίστευα, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές τους προηγούμενους μήνες, ότι θα βρεθεί μια λύση και είμαι αισιόδοξος γιατί πλέον έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, έχουμε βελτιωθεί αφενός με το εμβόλιο και αφετέρου με την παροχή υπηρεσιών και με τα θεραπευτικά σχήματα που δίνουμε στους συνανθρώπους μας όταν αυτοί νοσούν βαριά στο νοσοκομείο. Οπότε υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος και πιστεύω ότι επειδή γνωρίζουμε πλέον τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και γιατί και ο κόσμος στην μεγάλη του πλειοψηφία το αντιλαμβάνεται στο μέγιστο βαθμό, νομίζω ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τώρα δεν μπορώ να πω πότε. Αλλά σίγουρα δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε τόσο άσχημες καταστάσεις. Όπως και στο πρόσφατο παρελθόν. Και επίσης, όντας αναπληρωτής καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολύ πρόσφατα βγήκαν και ανακοινώθηκαν οι βάσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς βλέπετε εκεί τα πράγματα στο κομμάτι εννοώ της εκπαίδευσης? Εσείς εκπροσωπείτε φυσικά την ανώτατη εκπαίδευση. Εκεί βλέπετε να επανερχόμαστε σε ένα διτό σχήμα, θα μπορούσα να το πω ένα υβριδικό, δηλαδή με μαθήματα να γίνονται και διαζώσεις και online? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές με τόσο δύσκολες συνθήκες πραγματικά. Επειδή όλοι περάσαμε κάποια στιγμή από αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι είναι η γενιά η οποία πραγματικά ανταπεξήλθε στο μέγιστο βαθμό, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τα όνειρά τους και οι φιλοδοξίες τους εύχομαι να γίνουν πραγματικότητα.
Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει πολλά, παρόλο που βιώσαμε αυτή την ενεργική κατάσταση. Δεν είναι κακό το διαδικτυακό μάθημα. Αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, μάθαμε να τη χρησιμοποιούμε υπό πίεση, αλλά τελικά είδαμε ότι έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Πολλά μαθήματα μπορούν να γίνουν διαδικτυακά, είναι προς όφελος και του καθηγητή και των φοιτητών, γιατί κερδίζουν το χρόνο, έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και το διαζώσεις. Αυτό που μένει από εμάς είναι να καταρτήσουμε, ενώ από τους καθηγητές, να καταρτήσουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό για τους φοιτητές μας και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και κάποια μαθήματα διαδικτυακά. Άλλωστε, με αυτή τη μέθοδο έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλούμε και συναδέλφους και καθηγητές από το εξωτερικό, για τους οποίους θα ήταν αδύνατο λόγω φόρτου εργασίας να ταξιδέψουν στη χώρα μας και να δώσουν ένα μάθημα, όπως και για μας ισχύει στο εξωτερικό που μας προσκαλούν, να δίνουμε διαλέξεις και έτσι να διαχέεται ουσιαστικά η γνώση πολύ πιο εύκολα. Οπότε έχουμε κερδίσει πολλά και κακά τα ψέματα, η νέα γενιά το έχει καλύτερα με την τεχνολογία, οπότε τι καλύτερο να τους το προσφέρουμε. Ναι, άρα θα βρούμε και κάποια θετικά νομίζω από όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας. Σαφώς. Έτσι δεν είναι, αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε βέβαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, θέλω, περάσαμε έτσι λίγο γρήγορα το κομμάτι του εμβολίου, αλλά θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό. Εσείς μας δώσατε το στίγμα σας, νομίζω, πεντακάθαρα με αυτό που είπατε και αναφορικά με τις έγκυες κυρίως. Να πούμε τελικά ότι το εμβόλιο είναι ο μοναδικός τρόπος προστασίας ή είναι ένας ακόμα τρόπος προστασίας? Είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας, ίσως ο σημαντικότερος. Από εκεί και πέρα, πέρα από το εμβόλιο, όπως είπα, είναι ότι και εμείς θα πρέπει να κατανοήσουμε κάποιους βασικούς κανόνες. Είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων, οπότε θα πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Το εμβόλιο, όπως και όλα τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, ήταν η μεγαλύτερη εξέλιξη στην ιατρική. Έδωσε τη δυνατότητα στην επιστήμη να προάγει την πρόληψη. Το εργαλείο ιατρική στηρίζεται στην πρόληψη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πρόληψη, είναι αδύνατο να θεραπεύσουμε όλα τα νοσήματα. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, αν δεν είχαμε το τεστ Παπα-Νικολάου, που είναι μια πρόληψη, ή αν δεν είχαμε το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου, που είναι μια πρόληψη, θα έπρεπε να νοσηλεύουμε και να θεραπεύουμε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών, οπότε θα χρειάζονταν τεράστιες υγειονομικές μονάδες, άπειρος αριθμός γιατρών, πολύ καλά εξειδικευμένων για να αντιμετωπίσουν νοσήματα. Ενώ με ένα πολύ απλό τρόπο, με την πρόληψη, αποφεύγουμε αυτό το σκόπελο. Οπότε και για το εμβόλιο αυτό, ό,τι ισχύει για όλα τα εμβόλια. Από εκεί και πέρα, εύχομαι και ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη καλύτερα εμβόλια ή θα μπορέσουμε να βρούμε ακόμη καλύτερα σκευάσματα και φάρμακα, ώστε να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους πανδημίες πιο εύκολα και ανώδυνα για τους συμπολίτες μας, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Ωραία, νομίζω μας έχετε καλύψει με αυτή την απάντηση. Οδεύοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, είχαμε τις προάλλες μία συζήτηση εδώ στην εκπομπή και υπήρξαν κάποια μηνύματα από ακροάτριες που θεωρώ ότι θα μπορούσατε εσείς τις απορίες τους να τις λύσετε. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που μου έκανε εντύπωση αφορούσε στην ηλικία των γυναικών αναφορικά με την εξωσωματική. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για την υπογονιμότητα. Αλήθεια, γιατρέ μου, υπάρχει κάποιο ηθικό πλαίσιο για το κομμάτι της εξωσωματικής? Και για να γίνω απολύτως κατανοητή, μπορεί μια κυρία 50 ετών, 55 θα πω εγώ, να προβεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση για να αποκτήσει ένα παιδάκι? Σαφέστατα υπάρχει ηθικό και νομικό πλαίσιο που αφορά την βοηθούμενη αναπαραγωγή. Υπάρχουν ηλικιακά όρια, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν. Τα όρια είναι πλέον στα 52 έτη, οπότε μέχρι αυτή την ηλικία δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή από ένα ζευγάρι για να τεκνοποιήσουν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιληφθούμε και γενικότερα πράγματα τα οποία αφορούν και τη φύση του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τα ίδια βιώματα, ούτε τις
τις ίδιες εντός εισαγωγικών δυνατότητες ανάλογα με το που βρίσκονται, με το επάγγελμά τους, με τη θέση τους, την οικογενειακή τους κατάσταση. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή που καταλαβαίνουν ότι συνειδητοποιούν ή επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Δυστυχώς κάποιες φορές όταν έρχεται αυτή τη στιγμή και λαμβάνεται αυτή η απόφαση είναι αργά. Υπάρχουν δυσκολίες, η ηλικία της γυναίκας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και η δυναμική και η δυνατότητα των γυναικών να παράγουν οάρια σταματάει αρκετά νωρίς. Οπότε όλα αυτά εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ηθικό και δίκαιο όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι συνάνθρωποι μας να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και να τους δίνεται η δυνατότητα να πετύχουν αυτό που θέλουν. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Μαζί μας ο Άγγελος Δανιηλίδης, μευτήρας, χειρουργός, γυναικολόγος και αναπληρωτής, καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας, γιατρέ, και ευχαριστώ πολύ. Και για μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η συνομιλία. Θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε και γιατί βάζετε και τέτοιου είδους θέματα, οπότε προσπαθείτε πραγματικά να ενημερώσετε τους ακροατές σας και είναι πολύ σημαντικό αυτό και σας χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.